Και μαζί μου είναι τώρα η Έλενα για να δούμε τι γίνεται σε οικονομικό επίπεδο γιατί οι αγορέ τα έχουν βάψει μαύρα έτσι. Έχουμε τη χειρότερη εβδομάδα από το 2008 στην Wall Street, από την κρίση χρέου τη Ευρωζώνης. Έχουμε τη χειρότερη εβδομάδα από το 2011 στα χρηματιστήρια τη Ευρωζώνης. Mm -hmm. Στο ελληνικό χρηματιστήριο ουσία είχαμε σήμερα βουτιά του Γενικού Δίκτυ κατά 5,2% και τις τράπεζες 10% κάτω. Την ίδια ώρα έχουμε σε κατάσταση συναγερμού τι επιχειρήσεις ανά τον κόσμο. Επιχειρήσεις κολοσσή ε, λένε στους εργαζόμενους είτε μείνετε σπίτια σας να δουλέψετε, όπως έκανε για παράλληλο η Σισέιντο με 8.000 εργαζόμενους στο Τόκιο ή η η Panasonic με 2.000 εργαζόμενους. Η Fraport, η εταιρεία η οποία διαχειρίζεται το αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης, συνιστά εργαζόμενους να πάρουν άδεια άνευ αποδοχών, ενώ μεγάλες δίνουν εντολή στου εργαζόμενου του να αναστείλουν τα επαγγελματικά τους ταξίδια έω το τέλο Μαρτίου. Έχουμε την ίδια ώρα μεγάλη πτώση τη παραγωγή. Στην Κίνα, 22 εκατομμύρια εργοστάσια υπολειτουργούν. Αυτό έχει αντανάκλαση στην παραγωγή και στην εφοδιαστική αλσίδα σε όλο τον κόσμο. Έχουμε πτώση των πωλήσεων των ΙΧ στην Κίνα 92% τι πρώτε δύο εβδομάδε του Φεβρουαρίου και έχουμε εξαγωγέ λάπτοπ μειωμένε σχεδόν κατά 50%. Και όλα αυτά βλέπουν οι αναλυτέ, οι οικονομολόγοι και φοβούνται για ε, νέα παγκόσμια ύφεση. Σε ευχαριστούμε πολύ, Έλληνα, για αυτέ τι πληροφορίε.